1984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Υποσκέψει η Ρωσία για τη συνάντηση Biden-Putin που πρότεινε ο Γάλλος Πρόεδρος, σύμφωνα με τις δηλώσεις του εκπροσώπου της Ρωσικής Προεδρίας το πρωί της Δευτέρας, ύστερα από την καταρχήν αποδοχή απευθείας επαφών των ηγετών της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Πούτιν απευθύνεται σήμερα Δευτέρα στο έκτακτο Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας, σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Οι πρόεδροι Biden και Πούτιν αποδέχθηκαν καταρχήν να γίνει μια τέτοια σύνοδος, ανέφερε το Ελιζέ σε ανακοίνωση τύπου που δημοσιοποίησε, διευκρινίζοντας πως θα ακολουθήσει διευρυμένη σύνοδος με τη συμμετοχή όλων των μερών που εμπλέκονται στην Ουκρανική κρίση και θα τεθούν επιτάπητα ως η ασφάλεια και η στρατηγική σταθερότητα στην Ευρώπη. Πιθανή την Πέμπτη η συνάντηση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν, καθώς όπως τονίστηκε, το διπλωματικό κανάλι παραμένει ανοιχτό. Θετικά βλέπει το Κίεβο μια συνάντηση Πούτιν-Μπάιντεν, προτείνοντας και τη συμμετοχή της Ουκρανίας σε αυτή. Παράλληλα, ζητεί άμεσα κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε βάρος της Ρωσίας, όπως δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας. Τις τελευταίες εξελίξεις συζητούν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκτακτη μακροοικονομική χρηματοδοτική βοήθεια ύψους 1,2 δις ευρώ με τη μορφή δανείων για την ενίσχυση της σταθερότητας στην Ουκρανία ενέκρινε σήμερα το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν την πρόταση της Επιτροπής μέσα σε 21 ημέρες, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Συμβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε γρήγορα σε αυτή την οικονομική βοήθεια, καθώς οι τρέχουσες γεωπολιτικές εντάσεις έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία και την χρηματοπιστωτική σταθερότητά της. Οι επίμονες απειλές για την ασφάλεια έχουν ήδη προκαλέσει σημαντική εκρροή κεφαλαίων. Η Ουκρανία, αναφέρει, χάνει την πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές λόγω της αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και των επιπτώσεών της στην οικονομική κατάσταση. Συνάντηση Μαργαρίτη Σχοινά, Νίκου Αναστασιάδη σήμερα, κυπριακό και μεταναστευτικό, στα βασικά θέματα συζήτησης, όπως και η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κόντρα στο χρόνο για την ανέβρεση των 10 αγνοωμένων στους χώρους του Euroferry Olympia. Στο εσωτερικό του πλοίου δεν υπάρχουν φλόγες παρά μόνο καπνοί, ενώ το σκάφος έχει οδηγηθεί ρημουλκούμενο στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κέρκυρας. Όπου ρημουλκά σκάφη συνεχίζουν τις ρήψεις νερού για να επιτευχθεί η ψήξη των μεταλλικών επιφανειών και η πτώση των θερμοκρασιών. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται οι διασώστες είναι ιδιαιτέρως σκληρές λόγω των ακραίων θερμοκρασιών και των επικίνδυνων αερίων που ελκύονται. Στις συνθήκες φόρτωσης και στίβαξης των οχημάτων και ηλεκτροδότησης των φορτηγών ψυγείων στα γκαράζ του Euroferry Olympia, αλλά και στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος πυρανίχνευσης και κατάσβεσης, αναμένεται να εστιάσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό των αιτίων της πυρκαγιάς που ξέσπασε εμπλώτα ξημερώματα της Παρασκευής. Από το Μάρτιο, μέσω TaxisNet, η επιβολή των προστήμων για τους ανεμβολίες στους πολίτες άνω των 60 ετών. Έως το τέλος Μαρτίου θα έχουν αρθεί όλα τα μέτρα που ισχύουν για τους εμβολιασμένους, επανέλαβε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Υγείας, τονίζοντας πάντως ότι η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Σε ό,τι αφορά στους ανεμβολίες τους υγειονομικούς, είπε πως δεν υπάρχει σενάριο επιστροφής τους στην 1η Απριλίου. Δύο είναι τα σενάρια. Ή θα αποτελεί τυπικό προσώνο εμβολιασμός και επομένως δεν θα μπορεί να παραμείνει στο ΕΣΥ, ή θα επεκταθεί η αναστολή σύμβασης για όσο κρατήσει η πανδημία. Ο Υπουργός Υγείας είπε ακόμα ότι επανεξετάζονται συνολικά οι σχέσεις εργασίας στο ΕΣΥ και σε σχέση με τους ιδιώτες γιατρούς. Θέλουμε να ανοίξουμε θεσμοθετημένα τη δυνατότητα ιδιωτών γιατρών να παρέχουν υπηρεσία part-time σε νοσοκομεία, όπου υπάρχουν κενά και όπου υπάρχουν προκηρύξεις και συμβάσεις που δεν καλύπτονται. Διευκρίνησε πάντως πως δεν εξετάζεται απελευθέρωση των σχέσεων. Αυτό που εξετάζουμε είναι να λειτουργήσουν και απογευματινά χειρουργία που σήμερα δεν λειτουργούν και να έχουν τέτοια ευχέρεια και με όρους και ιδιωτικούς, δηλαδή με συμμετοχή και του ασθενή στο κόστος του χειρουργείου, να αυξήσει το εισόδημα του γιατρού και του νοσηλευτικού προσωπικού.
9.596 τα κρούσματα χθες πανελλαδικά, από τα οποία 867 στην Κρήτη. 24ωρη πανηγειονομική απεργία την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου και συγκέντρωση στα Λιοντάρια εδώ στο Ηρακλείο, η οποία έχει προκηρυχθεί από την ΟΝΓΕ και την ΑΠΟΕΔΗΝ. 2 χρόνια τώρα δουλεύουμε κατά από αντίξωες συνθήκες, με απανωτές βάρδιες και εξοντωτικές εφημερίες, χωρίς αβία και ρεπό. Εξουθενωμένοι για να κρατήσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας όρθιο, σημειώνουν οι εργαζόμενοι. Αντιστρέφουν την πραγματικότητα και προσπαθούν να μας πείσουν ότι οι πολιτικές της εμπορευματοποίησης της υγείας που μας έφεραν μέχρι εδώ είναι η λύση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Η πανδημία αξιοποιήθηκε για να περάσουν μια σειρά αντεργατικά και κατασταλτικά μέτρα σε βάρος μας. Εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται εργαζόμενοι με τα πιστοποιητικά νόσησης, τα οποία είναι απαραίτητα για να δικαιολογήσουν την απουσία τους από την εργασία τους και την παρουσία τους στη συνέχεια, χωρίς να χρειάζεται να πληρώνουν rapid test 2 φορές την εβδομάδα. Στον κύκλο της ταλαιπωρίας και της ασυνεννοησίας των υπηρεσιών μπλέχθηκε εργαζόμενος από τα Μάλια, διπλά εμβολιασμένος και 2 φορές νοσήσας με κορονοϊό, που ακόμα και σήμερα προσπαθεί να βρει την άκρη του νήματος μεταξύ ΕΟΔΗ, Υπουργείου Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για να μην πληρώνει 2 ραπιτές την εβδομάδα για τη δουλειά του και τη σχολή του. Πλήττει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς η ακρίβεια. Αυξάνονται καθημερινά προϊόντα και υπηρεσίες. Το πρόβλημα των υψηλών τιμών σε φυσικό αερίο και ηλεκτρική ενέργεια είναι πιθανό να παραμείνει τουλάχιστον μέχρι το 2023, παρουσιάζοντας μεγάλες διακυμάνσεις, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έγγραφο το οποίο αποκάλυψε το Euroactive. Για την ενεργειακή κρίση αλλά και τα μεγάλα οικονομικά παιχνίδια με τις σπάνιες γαίες αναφέρθηκε ο διδάκτορ ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Βασίλης Λύκος, μιλώντας στον 984. Η χώρα, είπε, πληρώνει ακριβό τίμημα δια των πολιτών της με την ακρίβεια στο ρεύμα που περνά σε όλες τις δραστηριότητες και την κατανάλωση στη χώρα. Την ώρα που η ένταξη στο χρηματιστήριο των ρήπων του Λιγνίτη δεν μας αφήνει καμία εναλλακτική για φτηνό καύσιμο παραγωγής ενέργειας, εν αντιθέσει με τους ρήπους για την παραγωγή ενέργειας από την κάψη απορριμμάτων με εισαγόμενη γερμανική τεχνολογία. Συλλαλητήριο την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου στις 7 στην Πλατή Ελευθερίας των Σωματείων των Εργαζομένων, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το κύμα της ακρίβειας αλλά και την κατάσταση που επικρατεί στο σύστημα υγείας 2 χρόνια μετά το ξέσπασμα της πανδημίας στη χώρα μας. Θα συμμετέχουν και οι αγρότες της δύναμης των μπλόκων. Σε συλλαλητήριο καλεί τους εργαζόμενους του κλάδου επίσης το Σωματείο Επισιτισμού Χανίων την Παρασκευή στις 6 στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς στα Χανιά. Παραμένουν στους δρόμους οι παραγωγοί της δύναμης των μπλόκων. Ζητούν συνάντηση τόσο με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όσο και με τον Πρωθυπουργό. Άμεσα μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής ζητούν οι παραγωγοί λαϊκών αγορών σε επιστολή τους ή οι ομοσπονδίες προς τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Οικονομικών Ανάπτυξης. Ζητούν άμεση κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής στο αγροτικό ρεύμα που έχει γονατίσει τους αγρότες και καθιστά απαγορευτική την παραγωγή. Σε κοινοβουλευτική παρέμβαση για τις αδικίες που υφίστανται οι συνταξιοδοτούμενοι αγρότες από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρου Αραχοβίτη, προχώρησαν 41 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Ηρακλείου Σοκράτης Βαρδάκης. Το 2022 βρίσκει το μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών με οφειλές προς τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, πιθανή διακοπή παροχής ρεύματος, παράτυπες χρεώσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και προβληματικές συναλλαγές προϊόντων και υπηρεσιών, όπως δείχνει η στατιστική μελέτη για τις επιπτώσεις της COVID-19 στις καταναλωτικές συναλλαγές, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων με την υποστήριξη του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάπτυξης, με στόχο τη συνέχιση της υποστήριξης στο τομέα της καινοτομίας και της ανάπτυξης των νεοφυών αλλά και των δυναμικών επιχειρήσεων όλων των μεγεθών, όπως σημειώνει σε συνέντευξή του ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης. Τραγική μείωση των γεννήσεων και η αύξηση των θανάτων στη χώρα μας τη δεκαετία 11-21, όπως δείχνει έρευνα του επικεφαλής της ΕΝΙΠΕΚ Αλέξη Μητρόπουλου, και στηρίχθηκε στα επίσημα στοιχεία τόσο της ΕΛΣΤΑΤ όσο και του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο καθηγητής, μιλώντας στον 984, αναφέρει πως οι θάνατοι είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις, κατά 321.000,
τη δεκαετία των μνημονίων και του κορονοϊού. Απορία πολιτικών και οικονομικών μέτρων που επηρεάζουν τη ζωή και τη συνέχισή της. Συγκεκριμένα μιλά για τη μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Παράταση μέχρι και το τέλος των υγειονομικών μέτρων στο χρόνο ρύθμισης των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ ζητά ο Πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Δημήτρης Χριστοφοράκης. Μόλις στις 17 Φεβρουαρίου εκδόθηκε το δελτίο τύπου από τον ΕΦΚΑ που δίνει προθεσμία στους οφειλέτες, κοντά 1 εκατομμύριο ελεύθερους επαγγελματίες δηλαδή, μέχρι και τις 28 του μήνα να ρυθμίσουν οφειλές ύψους 2,5 δις που δημιούργησαν προς τον ΕΦΚΑ κατά τη διάρκεια της πανδημίας σε έως 72 δόσεις. Αν όχι, ακολουθούν τα αναγκαστικά μέτρα εισπραξής. Αδιανόητο εντός 6 ημερών εργάσιμων ημερών να προχωρήσει σε τέτοιες ρυθμίσεις, σημειώνει ο κύριος Χριστοφοράκης στον 984, θεωρώντας την παράταση δεδομένη, όπως δεδομένη και την αντίδραση των παραγωγικών φορέων με το ίδιο αίτημα. Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα πρόθεση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα σε δήμους, περιφέρειες, κέντρα κοινωνικής πρόνοιας, περιφερειών, συναφείς φορείς, υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέων οκτάμινης διάρκειας. Αφορά 25.000 θέσεις εργασίας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει 18 Μαρτίου. Η πληρωμή των κυρίων και των επικουρικών συντάξεων Μαρτίου περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων στον προγραμματισμό των καταβολών από τον ΙΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ για την τρέχουσα εβδομάδα 21 με 25 Φεβρουαρίου. Ερώτηση στον Υπουργό Εξωτερικών με θέμα τις γερμανικές επανορθώσεις κατέθεσε ο βουλευτής του ΜΑΡΑ25 Γιώργος Λογιάδης. Στη Βουλή και προς τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, οι προτάσεις του ΤΕΕΤΑΚ για τη διαδικασία αποκατάστασης των σεισμόπληκτων κτηρίων από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Οι νέοι για την Εκκλησία είναι η ελπίδα της στο μήνυμα του νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου μέσω της Κρήτη TV και του Ορθόδοξου Λόγου. Στάθηκε στην ανάγκη να δοθεί νέα όθηση στη σχέση Εκκλησίας-Πιστού, ενώ έκανε σαφές πως η Εκκλησία πρέπει να δείχνει εμπράκτως την αγάπη της προς τους πιστούς και τους νέους ανθρώπους. Αλλαγές στην κυκλοφορία Τρίτη 22 του μήνα, όπως επίσης και την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου εξαιτίας εργασιών στη Χανιόπορτα από το Δήμο για τον κίνδυνο κατάρρευσης δομικών υλικών. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε στο Ηράκλειο το βράδυ της Κυριακής 20 Φεβρουαρίου. 34χρονη γυναίκα ξυλοκοπήθηκε από τον πρώην σύντροφό της μπροστά στο 6 μηνών βρέφων της. Ο 23χρονος αναζητείται από την αστυνομία. Συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής στα Ιωαννίνα, 69χρονος Έλληνας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, καθώς κατηγορείται ότι τραυμάτισε θανάσιμα την 79χρονη Αμερικανίδα σύζυγό του. Συνελήφθησαν δύο Έλληνες για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο Ηράκλειο, κατασχέθηκαν περισσότερα από 1 κιλό κάναβης, 2 γιοταχή και 215 ευρώ. Στους 152 οι νεκροί από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις στην Πετρόπολη της Βραζιλίας σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών. Περισσότερες από 400 οικογένειες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στο νότιο Μάντσεστερ μετά τις σφοδρές πλημμύρες που προκαλεί στο πέρασμά της η Φράκλιν, η τρίτη κατά σειρά καταιγίδα του 2022 με ανέμους ταχύτητας 60 μίλια ανά ώρα, ακόμα και ανεμοστρόβιλους. Σεισμική δόνηση 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα στη Νέα Ζηλανδία. Πολεμικό αεροσκάφος του Ιράν κατέπεσε στην πόλη Ταμπρί στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο της χώρας. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς κατέκτησε ο Ολυμπιακός στα δύο ωράκια στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας, καθώς επικράτησε 73-81 του Παναθηναϊκού. Σειρά διατάξεων αυστηροποιούν το νομικό πλαίσιο αντιμετώπισης της οπαδικής βίας. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης έχουν στόχο να κλείσουν όλα τα παράθυρα του υπάρχοντος νομικού πλαισίου. Μεταξύ άλλων, αυξάνεται το πλαίσιο ποινής για εγκλήματα οπαδικής βίας από 6 μήνες έως 5 έτη. Σε διακεκριμένες περιπτώσεις επικίνδυνων δραστών θα προβλέπεται ποινή από 2 έως 5 έτη. Καθιερώνεται ειδικό ποινικό αδίκημα για όσους κατά τη διάρκεια αθλητικού αγώνα έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών. Απαγορεύεται η αναστολή έκτησης ποινής για εγκλήματα οπαδικής βίας, οι οποίες θα εκδικάζονται κατά προτεραιότητα. Σε περίπτωση αναβολής της δίκης, καθίσταται υποχρεωτική η επιβολή περιοριστικών όρων. 984. Ο καιρός.
Σχεδόν εθρίος ο καιρός, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις, τα 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως τους 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.